από δεξιά. Εκτελείται πλάσα αριστά. Θα φύγει η μπάλα από τον τερματοφύλακα της Δόξας Ρεζικίου, τον Μαυροκεφαλίδη. Στο φάουλ το οποίο στο τείχος. Εκτελείται νέο γέμισμα. Με τις γροθιές θα απομακρύνει ο Μαυροκεφαλίδης αυτή τη φορά. Ένα φάουλ το οποίο δεν δίνεται. Και την σέντρα σουτ θα λέγαμε. Εύκολα ο τερματοφύλακας Καταλατσέας μπλοκάρει. Το οποίο είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου από την Σχολή Οδηγών Ρουμελιώτης. Εκδόσεις αναθεωρήσεις διπλωμάτων. Μεταβιβάσεις ταξινομής αυτοκινήτων. 33 χρόνια εμπειρία. Φροντίζει ο νέος οδηγός να οδηγεί με ασφάλεια. Λεωφόρος Παπανικολάου 33 στα Πεύκα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-676602 και Μοναστηρίου 17 στον πρώτο όροφο. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-535-892. Η Σχολή Οδηγών Ρουμελιώτης σας εύχεται καλό Πάσχα. Κόρνερ θα γεμίσει, θα πάρει την κεφάλια ο Σαπάνης, η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο και συγκεκριμένα στον Φώτο το σούτ από τον Μαυροκεφαλίδη και έχουμε το 0-1 από τον Καρέντζο. Από αυτή την λάθος πάσα του τερματοφύλακα σε αντίπαλο, η μπάλα κατέληξε στον επιθετικό της ομάδας Αναγέννησης Χαλκιδόνας, ο οποίος με το εύστοχο πλάσε του στο 28 λεπτό ανοίγει το σκόρ για τους φιλοξενούμενους και κάνει το 0-1. Κιουρτσίδης θα αφήσει για τον Πίσα, ο οποίος θα πιάσει το σούτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Το οποίο είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου από τη Σχολή Οδηγών Ρουμελιώτης. Εκδόσεις αναθεωρήσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις, ταξινομήσεις αυτοκινήτων. 33 χρόνια εμπειρία. Φροντίζει ο νέος οδηγός να οδηγεί με ασφάλεια. Λεωφόρος Παπανικολάου 73 στα Πεύκα με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-676602. Και Μοναστηρίου 17 στον πρώτο όροφο με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-535-892. Η Σχολή Οδηγών Ρουμελιώτης σας εύχεται καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Αυτός για τον Χάτζη Αναγνώστου, καλή ευκαιρία. Λόνης περνάει τους πάντες, θα κάνει και το σούτ πάνω στο σώμα. Εκτελείται το κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για την Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Θα πιάσει την κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή. Ο ποδόσφαιρος Κιουρτσίδη, ο οποίος κάνει την κίνηση, θα κάνει και στο σούτ. Η μπάλα είναι κόρνερ. Άουτ όμως θα δώσει ο Καρέντζος για τον Τσαλόνι, ο οποίος θα πλασάρει εύστοχα και θα κάνει το 0-2. Με το επιθετικό δίδυμο της ομάδας της Χαλκιδόνας να πετυχαίνει από ένα τέρμα. Σήμερα από τον Γάκη πάσα προς τα πίσω στον Μίτα. Αυτός τσιμπάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει και το σούτ, ενώ υπήρχε συμπαίκτης του στο σημείο του πέναλτι μόνος ελεύθερος. Δεν τον είδε. Στο δεύτερο λεπτό με κομπίνα γίνεται το φάουλ από τον κεφαλά στον Μίτα. Ο Μίτας θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πιάσει και το σουτ πάνω στην κίνηση, η μπάλα όμως θα περάσει. Καρέντζος για τον Θαμνίδη, γυρνάει αυτός, μπαίνει μέσα στην περιοχή για τον Τσαλόνι, ο οποίος προσπαθεί να πετύχει το 0-3. Πέφτει στη γωνία του όμως ο Μαυροκεφαλίδης και